Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με νέα πύρνα μέτωπα μας βρίσκει αντιμέτωπος στη Μεσσηνία η σημερινή μέρα. Και μετά τα πηγάδια που είναι υπό ύφεση και μερικό έλεγχο, αν και το πρωί υπήρξε κάποια αναζωπήρωση, στις αιστείες προσθέθηκαν η περιοχή μεταξύ Δωρίου και Βασιλικού και η ζώνη μεταξύ Αυλώνας και Πλατανιών. Τα δύο τελευταία είναι που ανησυχούν. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον κύριο Καπελιό, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή του Δωρίου. Καλησπέρα, κύριε διοικητά. Καλησπέρα. Πώς είναι η κατάσταση, γιατί σήμερα είχατε να αντιμετωπίσετε ένα νέο μέτωπο, κυριολεκτικά άγρυπνη, αφού όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά, ως μεταφερθήκατε από τη μια γωνιά της Μεσσηνίας στην άλλη ουσιαστικά. Πώς έχει η κατάσταση στο Δώριο? Ναι. Η κατάσταση στο Δώριο αυτή τη στιγμή βγαίνει προς ύφεση. Μπήκαμε σε έλεγχο, οριοθετήσαμε την πυρκαγιά. Παραμένουν οι δυνάμεις. Έχει κάψει η πυρκαγιά βασική έκταση, βλάστηση, γύρω από το σκουπιδότοπο του Δωρίου, που από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν θα το εξετάσουμε γι' αυτό, είναι μάλλον από εκεί πρέπει να εκδηλώθηκε. Και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Δεν υπάρχει ζήτημα με τις καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους ή οτιδήποτε άλλο, έτσι? Όχι, ο άνεμοι έχουν πέσει. Η φωτιά αυτή τη στιγμή την ελέγχουμε, μπορώ να πω, σε ένα μεγάλο βαθμό την ελέγχουμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα. Και γι' αυτό και εγώ αυτή τη στιγμή φεύγω από αυτή τη φωτιά και πάω στη φωτιά της Αυλώνας για να δω και εκεί σε τι κατάσταση βρίσκεται, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Υπήρξε ενίσχυση από αέρος σήμερα? Σήμερα στη φωτιά του Δωρίου η μόνη βοήθεια που είχαμε ήταν από τα πεζεντέλ της Καλαμάτας και της Αλβαβίδας. Και είχαμε και τώρα στο τέλος δύο ρήψεις από ΣΥΕΛ. Mm-hmm. Αυτή ήταν η βοήθειά μας. Έχουμε και οχήματα από τους Δήμους, οι οποίοι πάλι ήρθαν να μας ενίσχυσαν, Καλαμάτας, Μεσσήνης, Ιχαλίας και καθεδρικές ομάδες. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, επειδή μιλάμε για περίεργα μέτωπα, όπως και να το κάνουμε. Βλέπουμε και στην περιοχή των πηγαδίων και γενικά έτσι όπως ανακύπτουν τις τελευταίες ώρες κάθε μέρα στην Μεσσηνία από μία πυρκαγιά. Φαντάζομαι ότι αυτό σας ανησυχεί, γιατί πάμε σε ένα, θα το πω, καλό καλοκαίρι για την πυροσβεστική υπηρεσία της Καλαμάτας και γενικά για τη Μεσσηνία, γιατί αντιμετωπίζονται τα περιστατικά με αγωνιώδεις προσπάθειες από τους πυροσβέστες και τις εθελοντικές ομάδες και γενικά και από τις αναέριες δυνάμεις και με τη συνεργασία των Δήμων. Υπάρχει αυτή η περιέργεια, η υποψία που ανησυχεί? Υπάρχει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον στο τέλος μπήκαμε στο στόχαστρο. Τι να κάνουμε, υπάρχει μια υποψία. Βέβαια αυτή εδώ η φωτιά σήμερα δεν ξέρω. Πιστεύω ότι δεν ξέρω αν είναι πληθυσμός, θα το δούμε. Δεν νομίζω ότι είναι πληθυσμός, θα το δούμε όμως. Ήταν μια φωτιά για αυτή δύσκολη, γιατί άλλαζε ο άνεμος φορά συνεχώς. Μας πήγαινε δυτικός, βόρειος, και με αυτό μας ταλαιπώρησε. Γι' αυτό και δεν μπορούσαμε γρήγορα να την κλείσουμε. Θα την είχαμε κλείσει νωρίτερα αυτή τη φωτιά. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Υπομονή πάνω απ' όλα. Εμείς θα μείνουμε στο θέμα και να δούμε και το ρεπορτάζ που αναφέρει τις αιστείες που ξεπηδούν τα τελευταία 24 ώρα στη Μεσσηνία και είναι αρκετές. Και μάλιστα ανησυχητικές και περίεργες. Θα πρέπει να σημειωθεί πως από την πλευρά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Δένδια, ζητήθηκε και η συνδρομή της ΣΕΙΠ στην όλη υπόθεση των πυρκαγιών που ξεπηδούν και στην Πελοπόννησο. Να γνωρίζουμε και το πολύ μεγάλο μέτωπο στο νησί της Χίου. Και νέα πυρηνικά μέτωπα έχουν αρχίσει να ανησυχούν την Μεσσηνία, με την κατάσταση να μοιάζει απειλητική, κυρίαρχα στις περιοχές του Βασιλικού και της Αυλώνας. Πυροσβέστες και εθελοντές κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να περιορίσουν τα πυρηνικά μέτωπα, ενώ στα πηγάδια η προσωρινή πρωινή αναζωπήρωση έφερε ξανά την ανησυχία, όμως η κατάσταση λίγο αργότερα ελέγχθηκε. Την ίδια ώρα είχαμε εστία στη μεταμόρφωση. Να. Και αυτό είναι πάλι κάτι που πρέπει να δούμε. Έχει ξεφύγει, θα έλεγα, κύριε Κανελόπουλε, έχουμε πάρα πολλές εστίες σε όλη την Πελοπόννησο και σε όλη την Ελλάδα. Περίεργες εστίες, και τελικά ξαναγυρίζω σε αυτό το μήνυμα του Περιφερειάρχη, σε αυτή την επιστολή που έκανε ο Περιφερειάρχης απέναντι στους τρεις υπουργούς της κυβέρνησης και στην πολιτική προστασία στα θέματα των πυρκαγιών, των καταστροφών, των περιουσιών, των ζώων αλλά και του περιβάλλοντος, να παίρνονται τα αυστηρότερα μέτρα που μπορεί να παίρνονται στην περίπτωση που έχουμε φερόμενους ως υπόπτους. Τόσο η περιφέρεια όσο και οι πυροσβεστικοί κάνουν λόγο για περίεργες φωτιές, ύποπτες ουσιαστικά που μπαίνουν σε διάφορα συνηθισμένα κατά πολύ σημεία και απειλούν ολόκληρες περιοχές. Εκείνο που με ανησύχησε λίγο είναι ότι έχουμε πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν ώρες περίεργες και είναι λίγο ύποπτες ως προς την πρόθεσή τους. Πάντως γενικά η κατάσταση είναι καλή, με την όλη προσπάθεια να γίνεται και να επιχειρείται τα μέτωπα να περιοριστούν στα λίγα καμένα στρέμματα. Παρ' όλα αυτά η υπηρεσία μας πάλι ανταποκρίθηκε όσο μπορούσε και περιόρισε να μην έχουμε μεγάλες καταστροφές, αυτές που βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα.
Εμείς για την φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Αυλώνας και που κυριολεκτικά ενισχυτικά κινήθηκε στην Τριφυλλίδια και κινείται αυτή την ώρα, έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας το στέκτη μας στην περιοχή, τον Γιάννη Μποζόνη. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Γιάννη. Γιάννη, καλησπέρα. Μας ακούει ο Γιάννης Μποζίκας. Ναι. Γιάννη, καλησπέρα. 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 Δεν μας ακούει ο Γιάννης. Να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα και να δούμε το τι γίνεται με τον ασφικτικό οικονομικό κλειό που υπάρχει στην αυτοδιοίκηση, με τους δημάρχους ανά τη χώρα να προχωρούν σήμερα σε έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Οι τάσεις που επικρατούν είναι δύο: τα λουκέτα και οι παρετήσεις και οι άλλες που έχουν να κάνουν με την διεκδίκηση από την κυβέρνηση με επιχειρήματα της στήριξης του πρώτου βαθμού. Κλίμα λουκέτων, ολιγοήμερων στην αρχή και στη συνέχεια ακόμη και επαόριστον, διαμορφώνεται ανάμεσα στους δημάρχους εν ώψη του εκτάκτου συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στις 30 Αυγούστου. Συνέδριο που ως γνωστόν πραγματοποιείται με αφορμή τις περικοπές στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, τους ΚΑΠ, που ξεκίνησαν με μείον 30% τον Ιούλιο και αναμένεται να φτάσουν μέχρι και το μείον 50% μέχρι τα τέλη του έτους. Πράγμα που, εάν συμβεί, όπως έχει πει πλειστά άγγιση, και δεν θα οδηγήσει πολλούς δήμους χώρα στο να κατεβάσουν ρολά. Οι επιπτώσεις από την κατάρρευση των δήμων θα είναι τρομακτικές και πολύ περισσότερες από την κατάρρευση του κεντρικού κράτους. Οι επιπτώσεις θα είναι στον πολίτη. Και όχι απλά στον πολίτη. Ιδιαίτερα θα είναι στους αναξιοπαθούντες και οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας. Μεταξύ των άλλων που είπε ο κύριος Σταϊκούρας, είπε και το εξής, ότι αυτοί της Τρόικας πιστεύουν ακόμη ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει αρκετό λίπος. Η αυτοδιοίκηση.gr απευθύνθηκε στους 13 παιδεάρχες με αφορμή τις γενικές συνελεύσεις των περιφερειακών ενώσεων που ξεκινούν σήμερα για τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης, καταγράφοντας προτάσεις τους που θα εισηγηθούν στους αιρετούς μέλη τους. Από αυτές προκύπτει. 9 από αυτούς στάσονται σε πρώτη φάση υπέρ των δυναμικών κινητοποιήσεων με ολιγοήμερα ή επαόριστον λουκέτα, ενώ στη συνέχεια τουλάχιστον 3 εξ αυτών θέτουν ευθέως θέμα παραιτήσεων. 2 τάσσονται εξ αρχής υπέρ των ομαδικών παραιτήσεων, 2 λένε όχι τόσο στα λουκέτα όσο και στις παραιτήσεις. Σε αυτούς που λένε όχι στα λουκέτα και στις παραιτήσεις εντάσσεται και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας. Ο κύριος Νίκας σημειώνει πως πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή από τους Δημάρχους προς την κεντρική εξουσία. Εάν δεν μπορούν να δοθούν όλοι οι θεσμοθετημένοι πόροι, τότε να δοθούν οι αναγκαίοι για την κάλυψη των στοιχειωδών μας αναγκών. Επιδίωξή μας είναι να πάρθει μια ομόφωνη πρόταση διεκδικώντας τα αυτονόητα ότι δεν μας έχει δοθεί. Ταμεία εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό, και εδώ βάζω ένα ερωτηματικό, 300 εκατομμύρια ευρώ, ισάτα κλπ. Και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να μας δοθούν αυτά που είναι αναγκαία για την κάλυψη των στοιχειωδών μας αναγκών, και αυτό είναι κόκκινη γραμμή για όλους μας. Υπογραμμίζει και ξεκαθαρίζει, θεωρώ ότι αυτά που ακούγονται για παραιτήσεις δημάρχων δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα και είναι έξω από κάθε λογική, ενώ το κλείσιμο των Δήμων πλήττει τις τοπικές κοινωνίες και όχι την κυβέρνηση. Θα επιστρέψουμε στο ζήτημα αυτό. Πάμε εμείς να δούμε τι γίνεται με το μέτωπο στην περιοχή της Αυλώνας. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα. Πώς έχει κατάσταση? Είναι δύο τα μέτωπα, να το τονίσουμε έτσι, προς τη ζώνη αυτή τη Τριφυλλίδια ουσιαστικά. Είναι το Δόριο, ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον κύριο Καπέλιο. Τι γίνεται με την Αυλώνα? Κοίταξε, η κατάσταση τώρα μπορούμε να πούμε ότι είναι υπό έλεγχο. Σιγοκαίει σε δύο μέτωπα, ένα απέναντι από το χωριό από την Αυλώνα και ένα προς το Σιδηρόκαστρο. Πραγματικά ήταν μια εφιαλτική κατάσταση που δημιουργήθηκε το μεσημέρι ιδίως, αλλά υπήρξε μια πρωτοφανή, θα λέγαμε, κινητοποίηση και των εναέριων μέσων και των επίγειων, της πυροσβεστικής πρωτίστως και υδροφόρες, φορτηγά κλπ. Από τους Δήμους, και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ήταν συγκινητική η παρουσία των κατοίκων και εθελοντών και από το χωριό από την Αυλώνα αλλά και από τα γύρω χωριά, με τραχτέρ, αγροτικά, φορτηγά. Κυριολεκτικά έδωσαν μάχη με τις φλόγες κοντά σε στάνες. Κατάφεραν να διασώσουν μάλιστα κάποια ζώα εκεί πέρα και εν πάση περιπτώσει να περιορίσουν τις ζημίες. Υπάρχει όμως μια μεγάλη έκταση η οποία επλήγει από τη φωτιά. Τώρα ο απολογισμός βέβαια δεν έχει γίνει από την πυροσβεστική, ωστόσο επειδή γνωρίζω την περιοχή, υπάρχουν και λεόδεντρα, υπάρχουν σικές, υπάρχουν διάφορα οροφόρα δέντρα στην περιοχή και βεβαίως δασικές εκτάσεις στην περιοχή. Το βασικό είναι όμως ότι υπήρξε πραγματικά μια, παρότι υπήρχε και η φωτιά στο Δόριο, υπήρξε μια κινητοποίηση και όλων των, και ένα συντονισμός πολύ καλός, και παρότι ο άνεμος άλλαζε κατευθύνει συνέχεια κλπ. Τελικά απείλησε μέχρι και το χωριό, ας πούμε. Τελικά μπορούμε να πούμε ότι τέλος καλό, ας πούμε όλα καλά. Αλλά τα ερωτηματικά πλανώνται. Πώς
η φωτιά ξέσπασε αυτή την ώρα κλπ. Και οι υποψίες, όπως ακούσαμε και για την περιοχή βέβαια του Δωρίου, όπου η φωτιά μάλλον ξέσπασε από τη Χωματερή, από τη Χωματερή από την περιοχή εκεί στο Κλέσουρα στην περιοχή. Και αυτό μου είπε και ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Αλευράς, ο οποίος βρέθηκε και κατάγεται και από την περιοχή και τη γνωρίζει. Εν πάση περιπτώσει, τα ερωτηματικά πλανώνται. Mm-hmm. Για το ναι, τι γίνεται και ποιο άγνωστο το χέρι πυροδοτεί αυτό τον εφιάλτη. Αυτό θέλω να πω, είναι εξαιρετικά περίεργο. Πώς είναι δυνατόν μέσα σε τρεις μέρες κάθε μέρα να σημειώνονται από τουλάχιστον 2-3 μέτωπα σε διαφορετικές περιοχές. Μην ξεχνάμε ότι η δυνάμεις είναι αυτή, και αυτή την ώρα στα πηγάδια. Έτσι, στην άλλη άκρη του και Ταϊβέτου. Πάνω, και πάνω και είναι στην Αυλώνα αυτή τη στιγμή. Χθες είχαμε με μη χρυσοκελαριά, δηλαδή σε αυτές τις περιοχές. Σήμερα έχουμε δόρειο Αυλώνα. Και όλα αυτά τα μέτωπα είναι μέτωπα, να το πούμε, ζωτικής σημασίας για το περιβάλλον, ζωτικής και έξυπνης στρατηγικής αξίας, αν μπορέσουμε να δώσουμε αυτή τη διάσταση, για τις περιοχές. Δηλαδή υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το περιβάλλον και για τους σχισμούς και. Οπότε μπορούμε να μιλάμε ουσιαστικά με υποψίες για ένα οργανωμένο σχέδιο. Υπάρχει θέμα, και αν το, όπως ακούσαμε και την κυρία Νικολάκου που είπε για την Πελοπόννησο γενικότερα, υπάρχει ένα ζήτημα πραγματικά, δηλαδή όλη η εξέλιξη αυτή των τελευταίων ημερών μας παραπέμπει στις εφιαλτικές μνήμες του 2007. Mm-hmm. Πραγματικά ο Θεός να βάλει το χέρι του και τα φυσικά φαινόμενα βέβαια να είναι τέτοια ώστε να μπορέσουν να δώσουν τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση και να μην πάρει την εφιαλτική έκταση που είχε πάρει το 2007. Πάντως υπογραμμίζουμε, ξανά έρχομαι σε αυτό που είπες, γιατί ξέρεις και καλά την περιοχή και τους ανθρώπους της, κατάγεσαι από εκεί. Έρχομαι σε αυτό για να τονίσουμε ότι γενικά σε όλη τη Μεσσηνία, εγώ το είδα και με τις εθελοντικές οργανώσεις, τη ΓΕΑ, της ΜΑΝΗΣ, γενικά πάντως υπάρχει μια καλή συνεργασία αυτοδιοίκησης, γιατί υπάρχει δυστυχώς το πάθημα του 7, μια καλή συνεργασία αυτοδιοίκησης πυροσβεστικών δυνάμεων και παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή η ενίσχυση των εναέριων μέσων, υπάρχει η ανάσχεση της φωτιάς από τις επίγειες δυνάμεις και τους πυροσβέστες που καταβάλουν μια γιγαντία. Υπάρχει ακόμη και από τα εναέρια μέσα Θέμη, έγινε προσπάθεια το πρωί. Με πήραν από το χωριό όταν ξέσπασε η φωτιά και μπας εκτός έκανα κάποιες προσπάθειες για να δω τι γίνεται. Ναι. Ήταν ενήμεροι αμέσως και ο κύριος Αλευράς που ήταν τότε στο Δωρείο, ναι, και ο διοικητής της πυροσβεστικής, οι οποίοι στη συνέχεια πήγανε πάνω, ήταν εκεί και ο δήμαρχος, αντιδήμαρχοι. Υπήρξε ένας καλός συντονισμός. Ναι. Ο διοικητής της πυροσβεστικής έφτασε σε αυτό το μέτωπο και ακόμη, όπως είπαμε πριν λίγο από το χωριό, υπάρχουν εκεί επίγεια μέσα τα οποία ελέγχουν την κατάσταση και πυροσβέστες πάρα πολύ, mm-hmm, και πήγαν και πολλοί εθελοντές και πρωτίστως λέω οι κάτοικοι έδωσαν μάχη μεγάλη και από τα γύρω χωριά προσέτρεξαν με τρακτέρ, με υδροφόρες, ό,τι μπορούσε να έχει ο καθένας και εν πάση περιπτώσει μειώθηκε η έκταση της ζημιάς και εν πάση περιπτώσει αποφεύγει το χειρότερο. Ναι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα είναι ήρεμα απόψε. Καλή συνέχεια. Πάμε λίγο σε ένα διαφορετικό θέμα για να επιστρέψουμε σε λίγο με μια σημαντική είδηση. Επιπλέον 1.000 με 1.500 ευρώ θα χρειαστεί να εξοδέψει το προσεχή χειμώνα μια μέση ελληνική οικογένεια για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης εξαιτίας επικείμενης εξίσωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης με αυτόν του πετρελαίου κίνησης. Όπως επισημαίνεται, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα αυξηθεί στα 330 ευρώ τα 1.000 λίτρα και εκτιμάται ότι από τις 15 Οκτωβρίου που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η λιανική τιμή θα διαμορφωθεί κοντά στο 1,5 ευρώ το λίτρο. Πέρυσι η διάθεσή του είχε ξεκινήσει στα 90 λεπτά το λίτρο. Η αύξηση του φόρου του πετρελαίου θέρμανσης στο 80% του πετρελαίου κίνησης αυξάνει κατακορυφαία το κόστος της θέρμανσης για τους πολίτες, καθώς η λιανική τιμή αναμένεται να ξεπεράσει το 1,4 ευρώ το λίτρο. Το επιπλέον κόστος για τα νοικοκυριά θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 1.000 με 1.500 ευρώ περίπου, ενώ οι καταναλωτές αναζητούν φθηνότερες λύσεις όπως το φυσικό αέριο και τα ενεργειακά τζάκια. Όπως επισημαίνεται και στην εφημερίδα Τα Νέα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα αυξηθεί στα 330 ευρώ τα 1.000 λίτρα και εκτιμάται ότι από τις 15 Οκτωβρίου που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η λιανική τιμή θα διαμορφωθεί κοντά στο 1,5 ευρώ το λίτρο. Πέρυσι η διάθεσή του είχε ξεκινήσει στα 90 λεπτά το λίτρο και πολύ γρήγορα ξεπέρασε το 1 ευρώ. Για φέτος το κόστος θα είναι αυξημένο κατά περίπου 50%. Η μέση κατανάλωση σε ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων για την περίοδο Οκτωβρίου-Μαρτίου υπολογίζεται στα 2.000 λίτρα. Πέρυσι το κόστος ήταν γύρω στα 2.000 ευρώ, ενώ φέτος θα σκαρφαλώσει στα 3.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά πάντως εναλλακτικές λύσεις, η χρήση φυσικού αερίου εκτιμάται ότι θα είναι φθηνότερη έως 30% από το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ μειωμένο έως 50% θα είναι το κόστος στα ενεργειακά τζάκια, τους καυστήρες και τις όμπες που καίνε πέλετ. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να συνυπολογιστεί πάντως το κόστος της εγκατάστασης του καυστήρα.
Βλέπουμε τι έρχεται σε επίπεδο κοινωνίας. Πάμε όμως σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα και το στρατόπεδο της Καλαμάτας. Υπήρξε σήμερα μία ανησυχία, αλλά αυτήν την ανησυχία αλλά και τις εξελίξεις που υπάρχουν πάνω στο ζήτημα θα έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωθούμε. Να μας είναι πολλά περισσότερα ο διευθυντής της τηλεόρασης ΜΕΣ, τον Νίκος Μπελογιάννης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Λίγο λοιπόν, υπήρξε μια ανησυχία από το μεσημέρι. Αυτή μεταφέρθηκε και στον διαδικτυακό τόπο της τηλεόρασης ΜΕΣ με ρεπορτάζ. Τι έγινε από εκεί και μετά? Το πρωί κυκλοφόρησε ένα έγγραφο στο στρατόπεδο Καλαμάτας, το οποίο υπήρχε από χθες, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις δικές μας, το οποίο καλούσε το στρατόπεδο και το διοικητή του στρατοπέδου να είναι σε ετοιμότητα, προκειμένου η μοίρα αυτή η οποία υπηρετεί εκεί να μεταβεί στην Τρίπολη. Να εγκαταλείψει το στρατόπεδο δηλαδή και να μετέβει στην Τρίπολη. Και τελευταίοι. Και οι τελευταίοι. Και οι τελευταίοι, ναι, και οι τελευταίοι, όπως πολύ σωστά λες. Αυτή η εξέλιξη, από ό,τι καταλαβαίνεις, ήρθε σαν βόμβα τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός την περασμένη Δευτέρα είπε ότι το στρατόπεδο θα λειτουργήσει κανονικά και θα αναβαθμιστεί. Αυτό το πράγμα σήμερα οπωσδήποτε αναστάτωσε πολλούς. Τα τηλέφωνα πήγαν και ήρθαν, όπως λένε στην Καθημολημένη. Και σαν αποτέλεσμα είχε την ευτυχία που έχει να κάνω μια παρένθεση με Μεσσηνία, η οποία εκτός των άλλων παρακολουθείται στενά από το Μέγαρο Μαξίμου, λόγω του Πρωθυπουργού. Αυτό να το βλέπουν και κάποιοι οι οποίοι, όπως το έχουμε ξαναπεί, τι ζήτημα είναι να είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας από κάποιο μέρος και ιδιαίτερα σε εμάς τους Μεσσηνίους που έχουμε αυτή την ευτυχία. Με αυτό το πράγμα τώρα, με αποτέλεσμα, όταν μαθαίθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, να υπάρξει αμέσως εντολή να ανακαλεστεί το έγγραφο αυτό, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος. Τώρα αυτή τη στιγμή, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, και στο Δήμαρχο Καλαμάτα, σύσκεψη που έγινε και στο Δημάρχο, στο Δημαρχείο τη Δευτέρα που είχε έρθει, την προηγούμενη Δευτέρα, η εξέλιξη του στο στρατόπεδο Καλαμάτα για τη λειτουργία του, η λειτουργία του μάλλον προχωράει κανονικά και η εξέλιξη που αναμένουμε να έρχει είναι να αναβαθμιστεί. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, ότι υπήρξε, ας το πούμε έτσι, μια υπηρεσιακή διαφορετική θέση, γιατί φαντάζομαι ότι δεν ήταν ενημερή πολιτική ηγεσία που έχει δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Και... όχι, κοιτάξτε να σου πω τι γίνεται. Προφανώς έγινε λάθος ναι. στο έγγραφο. Οπωσδήποτε ναι. Η πολιτική ηγεσία πρέπει να είναι ενήμερη για τις αποφάσεις στρατιωτικής ηγεσίας. Γιατί δεν είναι... αυτό το πράγμα δεν είναι θέμα στρατιωτικής ηγεσίας για να κλείσει ένα στρατόπεδο. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μπεγλίτης νόμιζε ότι η Ελλάδα σταματάει στην Κόρινθο. Τα πήγε όλα στην Κόρινθο όταν ήταν. Και από τότε, ορμόμενοι, κάπου θα είχε μείνει κάποιο έγγραφο το οποίο θυμόμαστε ότι είχε γίνει τότε για να κλείσει το στρατόπεδο. Τελικά νομίζαν ότι, μάλλον παράπεσε να το πω, και πήγε το στρατόπεδο και έγινε αυτή η εξέλιξη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτή η ιστορία η οποία επικράτησε σήμερα βρήκε το στρατιωτικό διοικητή εδώ πέρα του στρατοπέδου να είναι σε σύσκεψη εκείνη την ώρα στην Τρίπολη για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Όλα τέλος καλά, όλα καλά. Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την εξέλιξη που μας μετέφερες. Πάμε τώρα στο χώρο της ιστορίας. Έφαγε αγωνία μαθητές αλλά και γονείς για το πότε θα ανακοινωθούν οι βάσεις. Με καταληκτική ημερομηνία να είναι η επόμενη Τρίτη και πιθανότερη μέρα πάντως ανακοίνωσης προσεχής Πέμπτη. Τα τελευταία στοιχεία επιβεβαιώνουν την αναδικήταση των βάσεων στο πρώτο επιστημονικό πεδίο και την πτωτική σε δεύτερο και τέταρτο. Η αντίστροφη μέτρηση για τους 110.000 φετινούς υποψηφίους που θα διεκδικήσουν τις 76.004 θέσεις πανεπιστημιακά και ΤΕΗ άρχισε. Η 3η 28 Αυγούστου προσδιορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας ως η καταληκτική ημέρα ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής στα ΑΗ. Επίσης, πολλές πιθανότητες συγκεντρώνει η προσοχή Δευτέρα 27 Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, πρόθεση της ηγεσίας του Υπουργείου είναι να γίνει προσπάθεια οι βάσεις να ανακοινωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ώστε να μην παραταθεί κατά ένα διήμερο η αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών. Οι πρώτες εκτιμήσεις που έχουμε είναι ότι σε σχολές όπως η αρχιτεκτονική, η πολιτικών μηχανικών, φυσικών, χημικών, μαθηματικών, η τάση θα είναι πτωτική. Και μάλιστα σε αυτές τις σχολές θα είναι αρκετά, δηλαδή μιλάμε για 500 έως 1000 μόρια σε κάποιες σχολές. Επίσης, πτωτική θα είναι η τάση στα γεωλογικά τμήματα και σε όλα τα τμήματα λογιστικής. Τα ΤΕΗ λογιστικής θα έχουν μεγάλη πτώση. Επίσης, μία μικρή αύξηση βλέπουμε να υπάρχουν στις φαρμακευτικές, ιατρικές, οδοντιατρικές σχολές, επειδή για πρώτη φορά φέτος τυχαίνει να έχουμε περισσότερους υποψηφίους στη θετική κατεύθυνση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μία σημαντική αύξηση θα έχουμε στις σχολές της αστυνομίας,
αστιφυλάκων καθώς και αξιωματικών. Μην ξεχνάτε ότι στην αστιφυλάκων από τους 1.000 που είχα πάρει πέρυσι, φέτος θα πάρει μόνο 500, δηλαδή το 50%. Τα τελευταία στοιχεία επιβεβαιώνουν την ανωδική τάση των βάσεων στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, νομικές φιλολογίες, την πτωτική τάση σε δεύτερο και τέταρτο πεδίο, θετικές επιστήμες και πολυτεχνία, και την σταθεροποιητική τάση σε τρίτο, ιατρικές και πέμπτο, οικονομικά επιστημονικό πεδίο. Ταυτόχρονα, εντονότερη από ποτέ ήταν η ζήτηση για σχολή δίπλα στο σπίτι, ώστε να αποφευχθούν τα έξοδα της φοιτητικής μετανάστευσης, με αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί οι υποψήφοι, οι οποίοι στο μηχανογραφικό τους δελτίο δεν εξάντλησαν το ανώτατο βαθμό σχολών που θα μπορούσαν να δηλώσουν. Βάσει στην ανάπτυξη και δύναμωση των σχέσεων και μέσω δράσεων φιλοξενίας βάζει με την κινέζικη πλευρά η περιφέρεια. Με έδρα την Καλαμάτα, η Ολυμπιακή Ομάδα των Νέων από μια μεγάλη επαρχία της Κίνας βρίσκεται στην χώρα μας και γνωρίζει τις ομορφιές Πελοποννήσου. Μέλη της Ολυμπιακής Ομάδας Νέων από μια μεγάλη επαρχία της Κίνας βρέθηκαν σήμερα στην πόλη της Καλαμάτας και με έδρα τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα εξόρμησαν για τις ομορφιές της Πελοποννήσου. Η φιλοξενία γίνεται από την περιφέρεια Πελοποννήσου και στόχος είναι να υπάρξει όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα για την περιοχή μας με τους νέους αλλά και τους δημοσιογράφους που συνοδεύουν την αποστολή. Μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα της Κίνας να αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές. Οπότε γνωρίζουν ότι βρίσκονται στην κοιτίδα του Ολυμπιακού πολιτισμού και είναι πάρα πολύ περήφανοι που είναι εδώ μαζί μας. Yeah, we are beautiful. I love this. Yeah. Μας είπε μια μαθήτρια από την Ολυμπιακή Ομάδα, μας είπε ότι της αρέσει πάρα πολύ το μέρος και είναι φανταστικά εδώ πέρα, λέει, η θέα. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής της Κίνας στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία, στην Πελοπόννησο. Εκφράζουμε την απόλυτη χαρά μας και την ικανοποίησή μας που για 5 ολόκληρες ημέρες η περιφέρεια Πελοποννήσου θα έχει τη δυνατότητα σε αυτή την πολύ σημαντική αποστολή από την Κίνα να δείξει τις ομορφιές της Πελοποννήσου, να γευτούν τις γεύσεις της Πελοποννήσου, να δείξουμε τον πολιτισμό της Πελοποννήσου και στο μέλλον ήδη ετοιμάζεται μια μεγάλη αποστολή με τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, ο οποίος θα επισκεφτεί την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ στις πολύ καλές σχέσεις των δύο αυτών λαών, όπου βασίζονται και στην ιστορία μας και στον πολιτισμό μας. Η Κίνα είναι μια περιοχή η οποία έχει, θα έλεγα, κουλτούρα και βαθύ πολιτισμό, όπως ακριβώς έχει και η χώρα μας. Μας ευχαριστήσουμε για την πρόσκλησή τους, για την πρόσκλησή μας εδώ, στο χώρο της Καλαμάτας και στα υπέροχα μέρη που βλέπουν καθημερινά. Okay. Μας λέει ότι καθώς προέρχονται και αυτοί από μια ιστορική πόλη, νιώθουν πολύ περήφανοι που ήρθαν σε ένα μέρος με μεγάλη ιστορία, όπως είναι η Ελλάδα και φυσικά η Ολυμπία που θα επισκεφθούν σύντομα. Και εμείς να πούμε ότι συνεννοηθήκαμε και μας το ζήτησε και το ίδιο το προξενείο και είναι πολύ μεγάλη χαρά μας γιατί θα γευθούν το ελληνικό ελαιόλαδο, είναι μέσα σε όλα τα γεύματα τα οποία έχουμε προγραμματίσει, θα επισκεπτούν ελαιοτριβία, οινοπία, θα ζήσουν δηλαδή αυτές τις 5 μέρες που θα βρίσκονται στην Πελοπόννησο από κοντά την πελοποννησιακή διατροφή, την πελοποννησιακή κουλτούρα, σαν να είναι Πελοποννήσι. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να περάσουμε εμείς στο μέτωπο των απορριμμάτων, όπου ενδιαφέρον είχε η σημερινή συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής που έγινε νωρίς το απόγευμα στην Τρίπολη. Καλησπέριζουμε, έχουμε τον Αντιδήμαρχο Πύλου Νέστρου, τον κύριο Παναγιώτη Καρβέλα που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλά. Καλά είμαστε, ναι. Κύριε Καρβέλα, πώς είχε η κατάσταση, εσείς εκπροσωπήσατε τον Δήμο Πύλου Νέστρου. Πώς έχει η κατάσταση και πώς πάμε όσον αφορά τις προτάσεις χωροθέτησης. Κυρίαρχα για το δικό σας Δήμο, θα συζητήσουμε συνέχεια για τους υπολείπους. Κοιτάξτε, για το δικό μας, όπως ξέρετε, εμείς υπάρχει στο Δήμο μας δερματοποιητής, ο οποίος είναι κατευθυνμένος στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Για μας το ζητούμενο ήταν ότι πρέπει να ο δερματοποιητής αυτός καθεχήν να λειτουργεί μόνο για τις ανάγκες του Δήμου Πύλου Νέστορος. Αυτό επιτεύχθη. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα υπάρξει κάποια άλλη ενέργεια. Επίσης, για όσο καιρό χρειαστεί, είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία να τοποθετηθεί και κομποστό και κλάι και κομποστό ποιητής.
Παράλληλα, για τους υπολείπους δήμους όλη την Ασσηνία, μπορώ να σας ενημερώσω, αν και δεν είναι στις αρμοδιότητες μου. Το φαντάζομαι όμως ότι τέθηκε στο τραπέζι της όλης της Ασσηνίας. Ναι, τέθηκε αυτό και ξεκάθαρα. Και μάλιστα άμεσα θα υπάρξει και μια απόφαση από μια επιτροπή η οποία θα συσταθεί, ότι όλες οι περιοχές οι ενδυνάμει που έχουν μελετηθεί διαχρονικά τα τελευταία 15 χρόνια, οι οποίες λίγο πολύ είναι γνωστές, είναι περίπου 4. Άρα περιοχές, μισό λεπτό λίγο να το διευκρινίσουμε, περιοχές με μελέτες, έτσι, περιοχές που έχουν... Που έχουν λίγο πολύ τρέξει περισσότερο σε σχέση με άλλες. Αναφέρω το Βαλτί, αναφέρω το Παλαιρογούνι, αναφέρω την περιοχή του Κάμπου, εν πάση περιπτώσει του Κάμπου στη Μεσσηνή και κοντά στη Μεσσηνή. Οπότε αυτές οι περιοχές, σε όλες εν δυνάμει, είναι περιοχές οι οποίες μπορεί να τοποθετηθεί ο δαιματοποιητής, ο οποίος όμως τα διαθέτει και κδάει και για κομπότα. Μάλιστα. Θα βρεθεί λύση, εσείς βλέπετε τώρα και με το δικό σας Δήμο, γιατί υπάρχει, ένα ζήτημα και με τα χιλιάδες δέματα που έχουν μαζευτεί εκεί. Εντάξει, αυτή τη στιγμή λειτουργούν στην περιφέρεια Πελοποννήσου ουσιαστικά δύο δεματοποιητές. Ναι. Ο δεματοποιητής του Σπύλου και ο δεματοποιητής του Κρανιδίου, οι οποίες έχουν μπάλες από... Αυτό δεν πρέπει πλέον να συνεχιστεί. Πρέπει να υπάρχουν μπάλες οι οποίες θα είναι καθαρές, δηλαδή θα έχουν μέσα με κυκλώσμα και θα έχουν και κομπότα. Αυτό πλέον είναι η προσωρινή ενδιάμεση λύση μέχρι την οριστική λύση που δίδεται με το διαγωνισμό που έχει ξεκινήσει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Πιστεύουμε ότι, και πιστεύω ακράδαντα, ότι άμεσα από εδώ που έχουμε φτάσει θα δοθεί η λύση για όλη τη Μεσσηνία και όλη γενικά την περιφέρεια Πελοποννήσου με την τοποθέτηση αυτών των μηχανημάτων, τουλάχιστον για τα επόμενα 2 χρόνια. Ωραία. Να σε βοηθήσω. Αυτό αποκόμισα από τη συνάντηση. Mm-hmm. Πολλά έχουμε δει με τα σκουπίδια να γίνονται. Εύχομαι ολόψυχα να άμεσα να βρεθεί η λύση, διότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά, τα οικονομικά κόστη είναι δυσβάστατα και μιλάμε. Ναι. Δεν τα αντέχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα αντέξουμε κανένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας νύχτα. Να είστε καλά, γεια. Αλλάζουμε θέμα. Νέες αριθμίσεις στεγαστικών δανείων εξετάζουν οι τράπεζες προκειμένου επιτέλους να ανακουφιστούν οι δανειολήπτες αλλά και σε μια προσπάθεια να εναρμονιστούν με τις κυβερνητικές επιτάχυες που υπάρχουν για αυτό το ζήτημα. Έτσι, στο τραπέζι πέφτει η επιμήκυνση άνω των 40 ετών και η διαδικασία ενοικίασης και επαναγοράς κατοικιών αλλά και ο καθορισμός πλαφών στη μηνιαία δόση. Πρόταση για την ανακούφιση των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την αποπληρωμή του στεγαστικού τους δανείου επεξεργάζονται οι τράπεζες σε μια προσπάθεια να ευθυγραμμιστούν με την κυβερνητική γραμμή για καθορισμό πλαφών στη μηνιαία δόση που δεν θα ξεπερνάει το 30% του μισθού του φιλέτη. Όπως καταγράφεται και σε ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινής, στόχος είναι να διευκολυνθούν οι δανειολήπτες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αλλά και να αποτραπεί το ενδεχόμενο μιας νομοθετικής ρύθμισης για το θέμα με κυβερνητική πρωτοβουλία. Τις προτάσεις για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων επεξεργάζεται ήδη κάθε τράπεζα ξεχωριστά και σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Θα επιδιωχθεί η ομαδοποίησή τους προκειμένου να αποτελέσουν και τη βάση της συζήτησης με την κυβέρνηση. Το σενάριο της επιμήκυνσης περίοδου αποπληρωμής για περίοδο άνω των 40 ετών, που είναι σήμερα η ανώτερη διάρκεια που εφαρμόζουν οι τράπεζες, αποτελεί μία από τις επιλογές που θα εξεταστεί στο πλαίσιο των συζητήσεων για τον καθορισμό πλαφών στη μηνιαία δόση του δανείου, που δεν θα ξεπερνάει το 30% του μισθού του οφειλέτη ή ακόμη και το 25% για τις περιπτώσεις εξαιρετικά χαμηλών εισοδημάτων. Άλλες σκέψεις κάνουν λόγο για μια μεταβατική περίοδο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί το παραπάνω μέτρο προκειμένου να ελεγχθεί το φαινόμενο της δημιουργίας νέων επισφαλιών τα επόμενα χρόνια, με πρόβλεψη για επανεξέτασή του όταν θα έχει εκτονωθεί η ύφεση της οικονομίας. Μεταξύ πάντως των σενάριων που εξετάζονται για τα ακίνητα που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία κατάσχεσης είναι επίσης η δυνατότητα ενοικίασης από τον δανειολήπτη της κατοικίας του για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα 3 χρόνια, και προοπτική επαναγοράς της με νέο δάνειο και νέους όρους μετά την πάροδο της περιόδου ενοικίασης. Αρνητικό ρεκόρ 10 ετιών σημειώνουν οι προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών, γεγονός που προειδεάζει για επιμήκυνση του ωραρίου διδασκαλίας. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προσλαμβάνονται μόλις 225 εκπαιδευτικοί σε πρωτοβάθμια και δεύτερο βάθμια εκπαίδευση αντί των 1.065 που υπολόγιζε αρχικά. Μόλις 225 εκπαιδευτικοί θα προσληφθούν σε θέσεις μονίμων για τη νέα σχολική χρονιά, όπως ανακοινώθηκε επισήμως χθες από το Υπουργείο Παιδείας, με τους εκπαιδευτικούς να υποστηρίζουν ότι θα υπάρξουν ελλείψεις ακόμη και σε βασικές ειδικότητες και ότι θα χαθούν πολύτιμες διδακτικές ώρες. Υπολογίζεται ότι οι κενές θέσεις στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα φτάσουν τις 10.000, ενώ επιπλέον 3.000 θα είναι η ελλείψη σε διδακτικό προσωπικό σε γυμνάσια και λύκεια. Φέτος θα διοριστούν 40 εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 35 νηπιαγωγοί και δάσκαλοι και 185 στη δευτεροβάθμια. Πρόκειται για 90 φιλόλογους, 45 μαθηματικούς, 27 φυσικούς, 5 χημικούς, 5 βιολόγους, 4 ηλεκτρολόγους μηχανολόγους, 3 από την ειδικότητα ηλεκτρονικών μηχανικών, φυσικής ραδιοηλεκτρονικών,
και δύο γεωλόγοι από την ειδικότητα μηχανολόγοι μηχανική παραγωγή, ναυπηγοί, ένα κοινωνιολόγο και επίση ένα από την ειδικότητα χημική μηχανική μεταλλιολόγοι. Θα πρέπει να σημειωθεί πω ο αριθμό των προσλήψεων είναι ο μικρότερο που έχει ανακοινωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το Υπουργείο μελετά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα πέραν των προσλήψεων αναπληρωτών και ρομισθίων και με επιμήκυνση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών κατά τουλάχιστον μία ώρα. Οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν σε αυτήν την εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι το πραγματικό ωράριο εργασίας τους είναι κατά πολύ ευρύτερο από το ωράριο διδασκαλίας, καθώς ο χρόνος διδακτικής προετοιμασίας και αξιολόγησης των μαθητών ποικίλει ανάλογα με την ειδικότητα και την εποχή του σχολικού έτους. Υπενθυμίζεται ότι η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας έχει κηρύξει 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα που θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός στα σχολεία, οι δάσκαλοι θα προχωρήσουν σε 2ωρο συμβολικό αποκλεισμό των διευθύνσεων εκπαίδευση σε όλη την Ελλάδα. Πάμε σε κάτι διαφορετικό αλλά και συνάμα ενημερωτικό για το τι συνέβαινε στο πρόσφατο παρελθόν στη διαχείριση των πραγμάτων στη χώρα μας. Όχι έναν, ούτε τρεις, αλλά τους 20 συμβούλους πλήρωνε ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και μάλιστα την εποχή της κρίσης και της εφαρμογής του πρώτου μνημονίου, με το ποσό που συνολικά δόθηκε σε αυτός να φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ πήραν οι σύμβουλοι του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου από τον Οκτώβριο του 2009 έως τον Νοέμβριο του 2011. Σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε ο Υπουργός Επικρατείας Δημήτρης Σταμάτης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παπανδρέου τον Νοέμβριο του 2009 είχε τρεις ειδικούς συμβούλους και σταδιακά ανέβαινε ο αριθμός τους, με αποτέλεσμα το Δεκέμβριο του 2009 να φτάσουν τους 14 και στη συνέχεια έως και τους 20. Το Φεβρουάριο του 10 οι ειδικοί συμβούλοι του κ. Παπανδρέου αυξήθηκαν σε 17, λαμβάνοντας συνολικά 37.322 ευρώ ανά μήνα, αργότερα σε 18 και 40.016 ευρώ, ενώ τον Ιούνιο, δηλαδή ένα μήνα μετά την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, ανήλθαν σε 20 με συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές 45.404 ευρώ. Το υψηλότερο ποσό έλαβαν το Δεκέμβριο του 10 οι 19 ειδικοί σύμβουλοι που απασχολούσε τότε ο κ. Παπανδρέου, συνολικά έλαβαν 52.782 ευρώ. Στο Δήμο Μεσίνης τώρα, όπου η μάχη δίνεται για τα θέματα της καθημερινότητας, στόχος είναι και με την κοινοφελή εργασία, οι υπηρεσίες αλλά και οι υποδομές να βελτιωθούν. Το τελευταίο διάστημα είναι σε πάρα πολύ καλή πορεία και βοηθούνται σε ζητήματα καθημερινότητας και η πρωτεύουσα του Δήμου η Μεσίνη, αλλά και όλα τα χωριά στις δημοτικές ενότητες. Και όπως γνωρίζετε, είναι πάρα πολλά τα χωριά μας και χαιρόμαστε που αυτή τη στιγμή μπορούμε και είμαστε και υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινότητες. Υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα για τα σχολεία. Υπάρχει μια εργολαβία που βελτιώνει τις υποδομές και μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες που προβλέπονται από τη μελέτη στη συγκεκριμένη εργολαβία για τις εντός των αιθουσών και των σχολικών μονάδων εργασίες, ενώ οι άλλες θα πάνε παραπίσω όσον αφορά τον περιβάλλοντα χώρο κλπ. Όμως και με τα δικά μας συνεργεία έχουμε βγάλει ένα πρόγραμμα ώστε μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου να έχουν γίνει εργασίες συντήρησης σε όλα τις σχολικές μονάδες. Περισσότερες λεπτομέρειες θα πει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κύριος Ηλιόπουλος. Εγώ απλά να προσθέσω ότι αυτή την περίοδο μηχανήματα του Δήμου διαμορφώνουν ως χώρο πάρκιν τα οικόπεδα, τα κτήματα που έχει αγοράσει ο Δήμος έξω από τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης. Είναι περίπου 12 στρέμματα τα οποία διαμορφώνονται αυτή την περίοδο και βεβαίως θα αξιοποιηθούν και τα κτήματα τα οποία με ευγενική προσφορά μας έδιδαν οι κάτοικοι της περιοχής. Μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος είναι η καθημερινότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση η Δημοτική Αρχή προσπάθησε από την πρώτη στιγμή και τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ θετικά. Αξιοποιήσαμε το προσωπικό που υπήρχε, τα μέσα, το υλικό και αντιμετωπίσαμε τα διάφορα προβλήματα του καλλικρατικού Δήμου Μεσίνης, τόσο στην έδρα όσο και σε όλη την περιοχή και στις τοπικές κοινότητες. Σήμερα προχωράμε ένα βήμα πιο κάτω. Αξιοποιούμε τα άτομα της κοινοφελούς εργασίας και βοηθάμε περισσότερο την
καθαριότητα των δημοτικών ενωτήτων και των τοπικών κοινωνιών. Καθαρίζουμε τις πλατείες, τα κημητήρια, τους χώρους συγκέντρωσης και αναψυχής και όπου αλλού χρειάζεται να επέμβουμε. Επισκευάζουμε με συνεργεία τα οποία έχουμε δημιουργήσει, τους παιδικούς σταθμούς, τα σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, τα πάρκα, τις παραλίες. Είμαστε σε έναν πολύ καλό δρόμο και όπως προηγμένως είπε ο κύριος Δήμαρχος, μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου πιστεύουμε ότι θα έχουμε αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα των σχολείων, ώστε η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει με, κάτω από άλλες συνθήκες, με ένα περιβάλλον πολύ καλύτερο από αυτό που ξεκινήσανε οι μαθητές πέρσι. Επίσης, όπου έχει αποφασίσει η Δημοτική Αρχή σε κοινόχρηστους χώρους να επισκευάσει, να κάνει παρεμβάσεις, έχουμε ξεκινήσει και γίνεται και αυτό. Με ένα λόγο, έχουμε εκμεταλλευτεί αυτό τον μήνα που έχει περάσει όλα τα άτομα της κοινοφελούς εργασίας και η εργασία η οποία γίνεται είναι πάρα πολύ σημαντική. Ανεβαίνει διαρκώς η τιμή της βενζίνης, με τους ιδιοκτήτες πρατηρίων και τους οδηγούς να διαμαρτύρονται συνεχώς. Μια ανάσα στο αδιέξοδο αυτό αποτελεί τον γκάζι, που είναι μια οικονομική λύση. Δεν πήγε διακοπές φέτος η πλειοψηφία των Μεσσηνίων, ενώ όσοι πήγαν επέλεξαν. Ανεβαίνει καθημερινά η τιμή της βενζίνης, με τους πρατηριούχους αλλά και τους οδηγούς να διαμαρτύρονται για την κατάσταση αυτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο οι επισκέπτες φουλάρουν πλέον τα αυτοκίνητά τους, ενώ οι ντόπιοι αρκούνται στο να βάζουν μικρά ποσά. Πράγματι, αυτό το διάστημα του Αυγούστου, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η τιμή ανέβηκε αρκετά, γύρω στα 6 με 8 λεπτά. Ο λόγος και η αιτία που μας λένε οι ανώτεροι μεγάλοι απάνω είναι το δολάριο με το ευρώ. Εγώ αυτά δεν τα πιστεύω, τα βρίσκω λίγο παράλογα και ο λόγος που ακριβένει η βενζίνα είναι για λόγους να μαζέψουν φόρους το Υπουργείο Οικονομικών. Επισκέπτες ήταν αρκετοί στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία φέτος, είχαμε μεγάλη άνοδο στον τουρισμό και όλοι φωνάζανε για την τιμή, διότι κάθε μέρα ανέβαινε 1-2 λεπτά, 1-2 λεπτά συνέχεια και αυτό συνεχίζεται. Και σήμερα που μιλάμε έχουμε πάλι αύξηση 1 λεπτό. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Αναγκαστικά δεν μπορεί να κάνει αλλιώς όταν έχει έρθει ο επισκέπτης από την Αθήνα ή από άλλα μέρη Θεσσαλονίκης που έχουμε αρκετούς φέτος, Μακεδονία. Αναγκαστικά θα φουλάρει και θα βάλει. Αλλά όλοι φωνάζουν, βρίζουν και διαμαρτύρονται. Εάν συνεχιστεί αυτό το κακό, βλέπω να τα κλειδώνουμε τα μαγαζά μας και να κάνουμε άλλο επάγγελμα. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Μια ανάσα στο πρόβλημα αυτό αποτελεί τον γκάζι, το οποίο είναι αρκετά φθηνότερο από τη βενζίνη και πολλοί, τόσο επισκέπτες όσο και συμπολίτες μας, έχουν αρχίσει να το προτιμούν με τη ζήτηση να αυξάνεται συνεχώς. Το ευχάριστο είναι ότι για τη Μεσσηνία έχω βάλει το υγραέριο, τον γκάζ που λέμε, και είναι αρκετοί οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες μας, αυτό που φώναζα και το έλεγα συνέχεια. Η τιμή είναι στη μισή από ό,τι είναι η βενζίνα, κοντά 1 ευρώ διαφορά είναι που έχουν. Για να φουλάρει κάποιος από την Αθήνα με 30 ευρώ φουλάρει, ενώ για να βάλει βενζίνα θέλει 80 και 90 ευρώ. Λίγοι καλαματιανοί πήγαν φέτος διακοπές και αυτές σε κοντινούς προορισμούς ή σε περιοχές με εξασφαλισμένη διαμονή. Πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν κάνει περικοπές στα έξοδά τους. Δεν πήγε διακοπές φέτος η πλειοψηφία των Μεσσηνίων, ενώ όσοι πήγαν επέλεξαν κοντινούς προορισμούς με εξασφαλισμένη διαμονή. Πήγατε διακοπές φέτος? Όχι. Πήγατε διακοπές φέτος? Όχι. Δεν πήγαμε διακοπές, βέβαια ξεκλέψαμε ένα διημεράκι να πάμε στη στούπα. Αυτό. Αλλιώς δουλεύαμε. Γιατί ο λόγος ήταν αυτός, μόνο η εργασία? Ναι, εργασία. Εργασία, δεν είχαμε καθόλου χρόνο. Φέτος ήταν μια σχετικά δύσκολη χρονιά. Περισσότερο διήμερα, τριήμερα σε φίλους, φίλες. Και ένα τέτοιο ταξίδι είναι και αυτό που έχω κάνει αυτή τη στιγμή, εδώ στην Καλαμάτα. Για λίγες μέρες σε μία φίλη, για διακοπές σχετικά οικονομικές και οικογενειακές. Πήγα στην Κεφαλονιά, ήταν πολύ ωραία, αλλά όλα πανάκριβα. Τα τοπικά προϊόντα πάρα πολύ ακριβά, το φαγητό.
που είναι τελείως αδικαιολόγητο για τις συνθήκες που επικρατούν. Καλαμάτα, ο καλύτερος προορισμός. Πήγα 12 μέρες. Κάτσα αρκετά, βέβαια είχα διαμονή εκεί. Δύο μερούλες μόνο. Μόνο γιατί? Είχε κάποια πρόβλημα γεγονότα, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ καλά ήταν. Γενικότερα οι μέρες που πήγατε φέτος ήταν πιο πολλές ή πιο λίγες σε σχέση με άλλες? Σίγουρα λιγότερες. Σίγουρα λιγότερες. Και οι λόγοι οικονομικοί? Και οικονομικοί. Σε κοντινούς προορισμούς, στη Χαλκίδα, στην Αίγινα, μέχρι εκεί ήταν φέτος. Δεν πήγαμε δυστυχώς. Δύσκολη η οικονομική κατάσταση. Πέρυσι είχα πάει, ναι, όχι κάθε χρόνο, αλλά πήγαινα πού και πού. Περικοπές στα έξοδα έκαναν οι περισσότεροι στις διακοπές τους, αφού σε πολλές περιοχές οι τιμές ήταν υψηλές, ενώ παράλληλα μείωσαν και το χρόνο διαμονής τους. Πολύ ακριβή βενζίνη. Δεν συμφέρει μια οικογένεια να περάσει διακοπές στο νησί. Τα χρήματα που χαλάτε είναι μετρημένα? Είναι μετρημένα, αν και σε σχέση με άλλες πόλεις. Και με την Αθήνα αλλά και σε νησιά που ακούω φέτος, οι τιμές είναι σχετικά χαμηλές για τα δεδομένα τα τωρινά. Προσέχαμε που θα φάμε. Δεν πληρώναμε ξαπλώστρες, γιατί σε κάποια μαγαζία πληρώνες και την ξαπλώστρα. Άλλες χρονιές πήγαινες πιο πολλές μέρες διακοπές? Όχι, πήγαινα λιγότερες μέρες, αλλά δεν σκεφτόμασταν που θα φάμε, τι θα επισκεφτούμε. Εντάξει, είμαστε πιο σκεπτικοί από άλλες χρονιές, αλλά εντάξει, κάναμε ένα μικρό τζίρο. Τις τιμές πώς τις βρήκατε, πού πήγατε διακοπές? Σκιάθο Κέρκυρα. Και, οι τιμές? Εντάξει, καλές. Σε κάποιους φίλους γνωστούς, έτσι ήταν φέτος το σκηνικό, από ό,τι ακούω, όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε άλλους φίλους μου γνωστούς. Προτιμούν δηλαδή περισσότερο διακοπές σε φιλικά πρόσωπα ή συγγενικά. Ωραία. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει, εντάξει, κάθε πέρσι και καλύτερα που λέμε. Μια μαγευτική συναυλία χαρίσαν στην Καλαμάτα η Μπάμπη Στόκας και η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Όπως υποστηρίζουν οι δύο καλλιτέχνες, η μουσική και ο πολιτισμός αποτελούν το αντίδοτο της κρίσης που διαβίουν. Βραδιά γεμάτη ζωντάνια και αρμονία είχαν τη δυνατότητα να γευτούν μεσίνη με τη μαγεία των τραγουδιών του Μπάμπη Στόκα και της Ελευθερίας Αρβανιτάκη να τους ταξιδεύουν. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και εγώ και η Ελευθερία που παίζουμε στην Καλαμάτα. Εγώ για ένα λόγο παραπάνω, γιατί είναι ο τόπος μου, τόπος που αγαπάω. Και η Ελευθερία γιατί... Εγώ γιατί είμαι φιλοξενούμενη σήμερα. Είμαι φιλοξενούμενη του Μπάμπη σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαστε πολύ και χαρούμενοι. Και βλέπω την αγάπη του κόσμου εδώ στην Καλαμάτα για τον Μπάμπη που είναι και πολύ για σημαντικό. Και για σένα, όχι για μένα. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ ωραία βραδιά. Θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Η μουσική έτσι κι αλλιώς είναι πάντα το αντίδοτο σε οποιαδήποτε δυσκολία. Σε οποιαδήποτε δυσκολία και το φάρμακο σε εισαγωγικά. Θα περάσουμε ένα ωραίο βράδυ. Να σημειωθεί ότι όπως ανέφεραν οι συντελεστές της παράστασης και οι ίδιοι τραγουδιστές, στη δύσκολη εποχή που διαβιούμε το τραγούδι και γενικά ο πολιτισμός είναι το αντίδοτο στην κρίση. Πάντα το τραγούδι βοηθάει, πάντα το τραγούδι βοηθάει στις δύσκολες εποχές.
και βγαίνουν και καλά τραγούδια στις δύσκολες εποχές. Γενικά ανθούν οι τέχνες. Και ο κόσμος σίγουρα με το καλό τραγούδι δυναμώνει και γίνεται καλύτερα. Με μεγάλη χαρά η Καλαμάτα υποδέχεται σήμερα δύο άξιους καλλιτέχνες, την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον συντοπίτη μας τον Μπάρμπι τον Στόκα, σε μια εκδήλωση που οργανώνεται από το Δήμο Καλαμάτας και την κοινοφελή επιχείρηση Φάρης. Το φετινό καλοκαίρι για εμάς το Δήμο είναι καλοκαίρι με ποιοτικά χαρακτηριστικά, και αυτό και η πρόσκληση των συγκεκριμένων καλλιτεχνών. Γιατί πιστεύουμε ότι με την ποιότητα και την τέχνη και τον πολιτισμό μπορούμε να αντισταθούμε στην κρίση. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.